Αν η βήθηση του αγκυροβολημένου δεξαμενόπλου Αγία Ζώνη 2 αρχικά είχε χαρακτηριστικά ενός ναυτικού ατυχήματος μικρής κλίμακας, δυστυχώς εξελίχθηκε λόγω της ολιγορίας του κρατικού μηχανισμού σε οικολογική βόμβα, πλήττοντας σημαντικά μεγάλο μέρος του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Σαρωνικού κόλπου και πυροδοτώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ανυπολόγιστη καταστροφή. Το πετρέλαιο που χύθηκε στη θάλασσα αρχικά ρήπανε τις ακτές της Σαλαμίνας και όταν άλλαξε κατεύθυνση του ανέμου επεκτάθηκε στη Φρεατίδα και στις παραλίες των νοτίων προαστίων της Αττικής. Τα ειδικά συνεργεία που έχουν αναλάβει την απορρίπανση της θαλάσσιας περιοχής που μολύνθηκε έχουν αντλήσει τουλάχιστον 800 τόνους μαζούτ, με τη Σαλαμίνα να βρίσκεται σε δυσχερή θέση καθώς η διαδικασία καθυστέρησε σημαντικά. 10 και πλέον ημέρες μετά το ναυάγιο, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για οικολογική καταστροφή άνευ προηγουμένου, καθιστώντας σαφές ότι ένα μέρος του πετρελαίου είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει στο θαλάσσιο περιβάλλον. Η φυσική διαδικασία διάσπασής του θα κρατήσει αρκετά χρόνια, ενδεχομένως και δεκαετίες.